Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα γύρω μας στη διεθνή πολιτική σκηνή. Θα μιλήσουμε με τον διεθνολόγο Ευάγγελο Βενέτη. Κύριε Βενέτη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε Ντόκα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά. Μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν, τι έμεινε, τι μένει? Θέλω κάποιες δικές σας σκέψεις. Πώς είδατε τις δηλώσεις, τι λέτε? Κοιτάξτε, έγινε αυτό που περιμέναμε. Αυτό που μένει από τη συνάντηση. Έχω πρόβλημα με τον ήχο του κύριου Βενέτη. Κύριε Βενέτη, δεν σας ακούω. Για να κάνουμε μια ακόμη προσπάθεια. Πείτε ξανά. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Πείτε ξανά. Σας ακούω, αλλά πείτε ξανά από την αρχή αυτά που λέγατε. Ευχαριστώ. Η έκβαση της, να είστε καλά. Η έκβαση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, Ερντογάν-Μητσοτάκη στην Άγκυρα ήταν αυτή που αναμέναμε και είχαμε τονίσει και από το βήμα της εκπομπής σας, κύριε Ντόκα. Ήταν διεκπεραιωτική και αυτό που μένει είναι μόνο οι αναμνηστικές φωτογραφίες των δύο ηγετών. Ουσιαστικά πολύ φασαρία για το τίποτα, ενώ από την άποψη της προετοιμασίας της επικοινωνιακής στην Ελλάδα. Έγινε μια συνάντηση, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, ακόμα και για το θέμα το Παλαιστινιακό. Ο Μένα Ερντογάν χαρακτηρίζει τη Χαμάς αντιστασιακή οργάνωση, ο δε Μητσοτάκης τρομοκρατική. Προφανώς η Χαμάς, όπως έχουμε πει, είναι αντιστασιακή οργάνωση. Μπορεί να είναι στην επίσημη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων κάποιων χωρών της Δύσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ο στρατός της Παλαιστίνης, ότι δεν έχει εξελιχθεί σε αντιστασιακή οργάνωση. Από εκεί και πέρα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν αλλάζουν, παραμένουν στον ίδιο παρονομαστή που ήταν. Ο αριθμητής αλλάζει κάθε φορά ανάλογα με τα επικοινωνιακά τερτύπια της μίας ή της άλλης πλευράς. Και να μην ξεχνάμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και διαφορές πάντοτε απαντώνται στη σκιά του ευρύτερου γεωπολιτικού σκηνικού που αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από τον πόλεμο στην Παλαιστίνη κυρίως. Πάμε Παλαιστίνη. Οι Ισραηλινοί δεν ακούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Νετανιάχου έχει αυτονομηθεί εδώ και καιρό, βέβαια. Πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το έγκλημα που συνεχίζουν οι Ισραηλινοί στη Γάζα? Έχω πρόβλημα με τον κύριο Βενέτη. Μπορείτε να πάρετε στο τηλέφωνο τον κύριο Βενέτη άμεσα? Έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Βενέτη, να μιλήσουμε με το τηλέφωνο για ήχο? Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, κύριε Βενέτη, με ακούτε? Control. Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Βενέτη στο τηλέφωνο για να έχουμε ήχο? Λοιπόν, μιλάμε με τον διεθνολόγο κύριο Ευάγγελο Βενέτη. Έχουμε ένα πρόβλημα στον ήχο. Το Skype μας δίνει ενίοτε τέτοια προβλήματα. Μας δίνει προβλήματα ήχου και εικόνας, αλλά ο ήχος είναι το βασικό σε κάθε επικοινωνία και σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ο κύριος Ευάγγελος Βενέτης ξεκίνησε να μας μιλάει για την κατάσταση στην Γάζα, στην Ράφα και για την αυτονόμηση, τον ρώτησα, των Ισραηλινών σε σχέση με τους Αμερικανούς. Ο Μπάιντεν θέλει να μην υπάρξει χερσαία εισβολή στη Ράφα, ο Νετανιάχου κάνει άλλα, ο Νετανιάχου έχει αυτονομηθεί. Το έχω ξαναπεί, να το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Ο Νετανιάχου και οι Ισραηλινοί έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το διεθνές δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα. Δεν είναι αυτοάμυνα αυτό, ακόμη και με το διεθνές δίκαιο του πολέμου. Έχουν ξεπεράσει τα όρια κάθε είδους αυτοάμυνας οι Ισραηλινοί, σκοτώνοντας 15.000 παιδιά. Είναι, σύμφωνα με τη Χάγη, εγκληματίες πολέμου. Κύριε Βενέτη, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, με ακούτε? Σας ακούω πολύ καθαρά, κύριε Ντόκα. Να πούμε στα πολύ ενδιαφέροντα που αναφέρατε ως εισαγωγή ότι μια δύναμη κατοχής δεν έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρέπει η δύναμη κατοχής να αποσυρθεί από τις εκτάσεις, από τις περιοχές που παράνομα κατέχει και τότε θα αποκτήσει δύναμη στην, δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι γνωστό ότι το Ισραήλ βάζει τη δική του αυτοάμυνα πάνω από το διεθνές δίκαιο. Το έχει αποδείξει αυτό κατ' επανάληψη. Δεν έχει κατανοήσει ότι η αυτοάμυνα η δική του σταματάει εκεί που αρχίζει η αυτοάμυνα των Παλαιστινίων. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Προφανώς όταν το γεωπολιτικό ισοζύγιο ισχύως μεταβάλλεται, τότε γίνεται πιο αντιληπτό και στη μία και στην άλλη πλευρά και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Να τονίσουμε ότι
δορυφορικά συστήματα της Δύσης που υπάρχουν και παρατηρούν τις θερμικές κινήσεις που υπάρχουν στον πλανήτη, αλλά στην περίπτωσή μας στη Ράφα και στην ευρύτερη περιοχή της Λεωρίδας της Γάζας, τα τελευταία 24 ώρα δείχνουν μια αναθέρμανση των βομβαρδισμών των Ισραηλινών σε βάρος των Παλαιστινίων, της Παλαιστινιακής Αντίστασης, στα βόρεια της Λεωρίδας της Γάζας, στην περιοχή της πόλης της Γάζας δηλαδή, που μέχρι τώρα θεωρείται καθαρισμένη από την πλευρά των Ισραηλινών δυνάμεων. Αυτό τι δείχνει? Ότι η Παλαιστινιακή Αντίσταση αντιδρά, ανέρχεται από τα λαγούμια της, από τις κατακόμβες, την πόλη κάτω από την πόλη, και χτυπάει τους Ισραηλινούς σαν ύποπτο χρόνο, συνδυάζοντάς τους και επιφέροντας απώλειες. Κάτι που δεν περίμεναν οι Ισραηλινοί. Αυτό γιατί το κάνουν οι Παλαιστίνοι? Προφανώς για να προκαλέσουν διασπορά δυνάμεων των Ισραηλινών και να τους απομακρύνουν από την περιοχή της Ράφα, που αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει να επιχειρούν. Αυτό τι δείχνει το σκηνικό? Ότι οι Ισραηλοί δεν ελέγχουν τη λωρίδα της Γάζας. Αυτό που μέχρι εδώ και 7 μήνες θεωρούσαν ως εκαθαρισμένες περιοχές στα βόρεια και κεντρικά, δεν είναι καθόλου εκαθαρισμένες. Η Παλαιστινιακή Αντίσταση. Τώρα, τι θα γίνει εκεί? Θα συνεχιστεί το έγκλημα? Τι θα γίνει εκεί? Δεν θα έχει τέλος αυτό? Θα συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι να δούμε ποιος είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη υπομονή. Έχει μεγαλύτερη υπομονή ο Ισραηλινός που κάνει τις από αέρος επιθέσεις, ή ο Παλαιστίνιος που υπομένει αυτές τις επιθέσεις έχοντας την υπέργεια υπεροπλία του? Έχουμε λοιπόν μια αντιπαράθεση πυρός, από αέρος και από υπογείος, όπως τα λέμε. Μάλιστα, για πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Εδώ έχουμε μια διαφορετική στάση οπωσδήποτε της Δύσης απέναντι στους Ρώσους που έκαναν την εισβολή στην Ουκρανία, από ό,τι απέναντι στους Ισραηλινούς που έκαναν μια δολοφονικότερη, σύμφωνα με τη δική μου οπτική, στην Γάζα και εναντίον των Παλαιστινίων. Έχουμε εδώ και αλλαγές στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Μπελούσοφ είναι ο νέος Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας. Τι σημαίνει αυτό τώρα και πώς εξελίσσονται εδώ τα πράγματα, κύριε Βενέτη? Μην ξεχνάμε και μία επέτειο νίκης που είχαμε πριν ελάχιστες μέρες, επέτειο νίκης των συμμάχων εναντίον του άξονα, εναντίον του ναζισμού και του φασισμού. Εσείς κάνατε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση σε εκδήλωση εδώ στα Γιάννενα. Αν μπορείτε, συνδυάστε το, αν θέλετε να το συνδυάσετε. Βεβαίως, κύριε Ντόκα. Την περασμένη 5η 9 Μαΐου, ανήμερα της ημέρας της νίκης, είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι καλεσμένος προσκεκλημένος του ελληνορωσικού συνδέσμου φιλίας, Μάξιμος Ογροκός, του οποίου προείσταται ο Άγγελος Οκολέμπας, η Αντιγόνη Βλάχου, και με την υποστηρικτική οργάνωση του Αλέκου Πολύμερου. Είχα τη χαρά να δώσω μια ομιλία στο παραλίμνιο των Ιωαννίνων για την ημέρα της νίκης, τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τότε, και τον αντίκτυπο του τότε στο σήμερα. Στην εποχή δηλαδή του πολυπολικού, για πάμε, λοιπόν, πολυπολικού κόσμου. Για πάμε. Για πείτε μας σε χρόνους τηλεόρασης τώρα. Ναι. Το νέο πολυπολικό κόσμο που διαμορφώνεται, ο ρόλος της Ρωσίας είναι κομβικός. Η μετακίνηση Σοϊγκού είναι μια κοσμοϊστορικής σημασίας αλλαγή για τη διοικητική μηχανή, για την κυβέρνηση της Ρωσίας. Ο Σοϊγκού ήταν εδώ και 2 δεκαετίες, θα λέγαμε, το έτερο μήνυση του πρόεδρου Πούτιν σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Προφανώς η μετακίνησή του το μέσο του πολέμου δείχνει ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέλει κάτι άλλο, κάτι παραπάνω. Τι θέλει, τι κάνει ο Πούτιν? Ναι, με τον Πούτιν λοιπόν μετακινεί τον Σοϊγκού στις πληροφορίες, στην υπηρεσία πληροφοριών. Παραμένει ο Σοϊγκού βέβαια στα πράγματα, παραμένει στην κυβέρνηση, άρα ανά πάσα στιγμή συμβουλεύει τον Πούτιν όπως έκανε μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι ο νέος υπουργός θα προσεγγίσει τον πόλεμο και από την οικονομική πλευρά, αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταυτόχρονη παρουσία και έλευση του Βίκτορ Σουροβίκιν, του νούμερο 2 της Βάγνερ, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν στην Αφρική, στην Ιγυρία, στη Λιβύη. Βρέθηκε λοιπόν στη Μόσχα τα τελευταία 24 ώρα, τη στιγμή της μετακίνησης του Σοϊγκού, και έκανε δηλώσεις. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ο Σουροβίκιν βρίσκεται σε άριστη σχέση με τον πρόεδρο Πούτιν και ότι αναμένεται προσωπική εκτίμηση να αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα στον τομέα της άμυνας της Ρωσίας. Προφανώς θα υποκαταστήσει τον Σοϊγκού
από ένα σημείο και μετά και θα συνεργαστεί με τον νέο πρόεδρο, τον νέο υπουργό άμυνας που είναι στα οικονομικά, όπως είπαμε, συνδυάζοντας και τη γνώση την επιχειρησιακή στην άμυνα που έχει ο Σουροβίκιν και τη γνώση των οικονομικών που είναι απαραίτητη στη διεξαγωγή ενός πολέμου που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κομβικό στάδιο. Και αυτό είναι το σκεπτικό του πρόεδρου Πούτιν, ότι αυτή τη στιγμή, μετά την επέτειο της ημέρας της νίκης, την επανεκλογή και ορκομοσία του πρόεδρου Πούτιν στον προεδρικό θόκο της Ρωσίας, θέλει να δώσει ένα νέο στίγμα στον πόλεμο της Ουκρανίας και οι πληροφορίες λένε ότι στοχεύει η Ρωσία στο Χάρκοβο και ενδεχομένως στην Οδυσσό, ούτως ώστε να προκαλέσει, να δημιουργήσει τετελεσμένα και να επιβάλλει στον Ζελένσκι τη συνθηκολόγηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βενέτη για τα πολύ ενδιαφέροντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να είστε γερός. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τοπική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι.